χρειάζονται. Ακούγοντας όμως και τον κύριο Τσακαλώτο χθες από τη Βουλή, είπε ότι στο συνέδριο θα συζητήσετε και τι πήγε στραβά, όπως και για παράδειγμα την αποτυχία της διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει θα πάτε σε ένα συνέδριο που θα έχετε ανοίξει και τον ΑΚΑΓΕ, για να δώσετε και μια απάντηση στον κύριο Κακλαμάνη, θα έχετε σπάσει αυτό κουμπαρά και θα κουβεντιάσετε και τα προπέρσινα της διαπραγμάτευσης. Πρώτα απ' όλα, κύριε Σκάλκονα, εγώ νομίζω ότι είναι ώρα να δούμε ποια είναι ακριβώς η εικόνα σήμερα. Διότι, και θα απαντήσω και συγκεκριμένα σε αυτά που υπόθηκαν, αλλά η εικόνα σήμερα είναι ενός μενόμενου πολέμου όλων εναντίον της κυβέρνησης. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι ότι τα συστημικά μέσα, το σύστημα, αυτό το οποίο το βλέπουμε όλοι και όλες σήμερα μπροστά μας σε όλη του την έκταση και θα δούμε και άλλα επεισόδια, έχει βαλθεί να πυροβολάει από το πρωί μέχρι το βράδυ την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, σκορπίζοντας διάφορα ψέματα ακόμη και εντός του Κοινοβουλίου. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, διότι είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ο εισηγητής δεν είναι εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι δημόσιο, το είπα χτες στη Βουλή και δεν πήρα καμία απάντηση. Ο εισηγητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, που είπε χωρίς κανένα, ας πούμε, ενδιασμό το ψέμα ότι ο κ. Δραγασάκης ήταν 30 χρόνια σύμβουλος της Attica Bank. Κλείνω την παρένθεση. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε έναν πόλεμο. Αλλά του δίνεται τροφή αυτού του πολέμου, για να λέμε και την αλήθεια. Δηλαδή, δεν είναι ότι κυρία δεν συμβαίνει Κατσιμή, τίποτα και απλώς σας πολεμάνε. Κυρία Κατσι... Με όλα αυτά δηλαδή που γίνονται με τον κύριο Καλογρίτσα. Εσείς. Γιατί τι σχέση έχουμε με τον κύριο Καλογρίτσα, κυρία Κατσιμή, με συγχωρείτε. Με τον κύριο Καλογρίτσα πιθανότατα όχι. Αλλά ο έλεγχος το πότε με κανέναν, ούτε με κανέναν, ούτε φίλους έχουμε, ούτε έχουμε. Ούτε δεν έχει σημασία. Ο κύριος Καλογρίτσα φάνηκε τώρα. Μπορεί να ήταν ο κύριος Μαρινάκης. Φαίνεται ότι το πόθεν έχει προβλήματα. Γιατί μόνο αυτού έχει το πόθεν εσείς προβλήματα. Μα κάνετε ένα διαγωνισμό. Ένα λεπτό. Και λέτε ότι τον κάνω αυτό το διαγωνισμό για να σταματήσει επιτέλους αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι όλοι όσοι πήραν τις άδειες έχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Ενώ πριν. Ενώ πριν γίνει αυτό. Θέλετε να το αλλάξετε αυτό. Ένα λεπτό. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Κατά τη γνώμη μου, εν πάση περιπτώσει. Είπα ότι αυτή τη στιγμή, κατά την εκτίμησή μου, αυτό γίνεται. Με στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Και το επιχείρησαν και το προσπάθησαν αυτό, σας θυμίζω, και πριν από την πρώτη αξιολόγηση. Το προσπαθούν και τώρα σε μια κρίσιμη καμπή της χώρας. Μια πολύ κρίσιμη καμπή. Αυτό το εξάμηνο είναι πολύ κρίσιμο. Και το επιχειρούν με όλα τα μέσα. Λέω το εξής. Επειδή είπατε ότι δίνουμε τροφή. Είναι τροφή, κυρία Κατσίμη. Το ότι επιχειρήσαμε, μπορείτε να κάνετε όποια κριτική θέλετε. Το ότι επιχειρήσαμε μετά από 27 χρόνια να βάλουμε, να υπάρχουν νόμιμες άδειες στη χώρα, συμβαίνει πουθενά αυτό το χάλι το οποίο υπήρχε εδώ πέρα? Πέστε μου. Είναι σε αυτό όλοι είναι, συμφωνούν. Δίνουμε τροφή όταν μέσα από αυτές τις διαδικασίες για τις οποίες δεν έχει μιλήσει κανένας ότι υπήρχε κανένα ζήτημα παρέμβασης. Άλλωστε όλοι όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό είδαν όλα τα χαρτιά όλων. Και έτσι βγήκαν αυτά. Εδώ έχει αποσταθεροποιηθεί το σύστημα. Το απέναντι σύστημα έχει αποσταθεροποιηθεί. Το μηντιακό, βλέπουμε μπροστά μας, όχι μόνο το μηντιακό, ναι, το επιχειρηματικό, το πολιτικό, το διαπλεκόμενο, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσεται μια κατάσταση και συνεχώς κάθε μέρα έρχονται και νέες πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας και νομίζω ότι θα έρθουν και μέσα από τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα 1,5 δισεκατομμύριο δάνεια, 1,300 για την ακρίβεια δάνεια των ΜΜΕ τα οποία εξετάζονται, για τα 400 εκατομμύρια των κομμάτων τα οποία εξετάζονται και ξέρετε ποια είναι, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Αυτά τα πράγματα θα έρθουν όλα στο φως. Όλα στο φως. Και δεν έχουμε εμείς, κυρία Κατσίμη, κύριε Σκάλκο, να φοβηθούμε απολύτως τίποτε. Απολύτως τίποτε. Διότι δεν έχουμε ούτε φίλους, ούτε εχθρούς, όπως είπα. Εμείς βάζουμε τους κανόνες και απέναντι σε αυτούς τους κανόνες και εκτηρώντας γράμμα-γράμμα και τον νόμο
και την προκήρυξη με βάση αυτή που έγινε ο διαγωνισμός, θα προχωρήσουμε. Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στη διαδικασία? Δεν θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί αυτοί οι άνθρωποι τα χρήματά τους πριν ξεκινήσει κυρία όλη Κατσίμη, αυτή η διαδικασία? Κυρία Κατσίμη, για να μην εκ των υστέρων κυρία Κατσίμη, θα σας θυμίσω το εξής. Πρώτον, δείτε το νόμο. Ο νόμος έχει πολλαπλά φίλτρα. Σας λέω ότι ακόμη και ενώ ας πούμε ότι θα λειτουργούν με τις νόμιμες άδειες στα νέα κανάλια, εάν παραβιάσουν, για παράδειγμα, τη ρήτρα που προβλέπει ο νόμος σε σχέση με τους εργαζόμενους, θα αφαιρεθεί η άδειά τους. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, τρεις υποψήφοι καναλάρχες βγήκαν από το διαγωνισμό. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τήρησαν τον νόμο. Διότι το ΜΕΓΑ δεν έφερε, για παράδειγμα, τραπεζική και φορολογική ενημερότητα. Η επιταγή που έφερε το ΕΕ ήταν επιταγή η οποία δεν ανταποκρινόταν στο τίμημα, και το ΑΡΤ δεν έφερε τίποτε. Άρα ήδη έχουν βγει τρεις. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ξαναλέω, εδώ βάζουμε κανόνες και νομιμότητα. Όποιος δεν τηρεί τους κανόνες και την νομιμότητα, και τα φίλτρα είναι πολλαπλά, δεν τελειώνει εδώ ο έλεγχος. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και πώς υπάρχουν, θα υπάρξουν ενστάσεις, όλοι ενίστανται εναντίον όλων, θα εξεταστούν από επιτροπή ενστάσεις, έχουμε ακόμη δρόμο. Δώστε... Αλλά το τοπίο, ναι, θα ξεκαθαρίσει. Ναι. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δώστε μια το απάντηση τοπίο θα ξεκαθαρίσει. Για το σπάσιμο του κουμπαρά του ΑΚΑΓΕ που έθεσε ο κ. Κακλαμάνης. Κοιτάξτε, το είχα τον προηγούμενο μήνα ή το προηγούμενο δίμηνο, δεν θυμάμαι καλά, έδωσε για πρώτη φορά από ίδια έσοδα χωρίς να δανειστεί συντάξεις. Δεν είναι, θα με συγχωρήσει ο κύριος Κακλαμάνης, ξέρω την ευαισθησία του, όπως την ευαισθησία όλων μας για αυτό το κουμπάρα. Δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει σπάσιμο του κουμπάρα. Θέλω να το πω με σαφήνεια. Είναι μια προσωρινή, εν πάση περιπτώσει, λύση. Δεν πρόκειται να υπάρξει σπάσιμο του κουμπάρα. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι το ΙΚΑ, μιλάω ειδικά γι' αυτό, στο ΙΚΑ έχει καταβληθεί εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξορθολογηθεί όλος ο μηχανισμός του, και αυτό φάνηκε και από αυτό που σας είπα, ότι για πρώτη φορά πριν από ένα ή δύο μήνες, δεν το θυμάμαι καλά, έδωσε χωρίς, από ίδια έσοδα, χωρίς πρόσθετο δανεισμό συντάξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, το θέμα των θρησκευτικών μπορεί να βγει και μπροστά ο Αρχιεπίσκοπος και να θέτει ορισμένα θέματα ως προς την διδαχή του. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι πρέπει να αλλάξει η διδασκαλία του. Τώρα τι θέση παίρνετε μετά την τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου? Λοιπόν, μην τα μπερδεύουμε, έχουμε δουλειά ακόμα. Ναι, θα δώσετε απαντήσεις, αλλά βάλτε και αυτό, σας παρακαλώ. Να το κλείνω.